Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, δεν μπορεί να λείπει ένα θέμα με συναγρίδες. Το σημαντικό όμως δεν είναι τα ψάρια που θα δείτε, αλλά αυτά που θα σας πω, αυτά που έζησα τον τελευταίο καιρό, χωρίς βέβαια να μπορώ να τα καταγράψω όλα σε κάμερα και γιατί έγινε format. Να προσέχετε λοιπόν με τις GoPro, παιδιά, κάνουν συχνά format. Λοιπόν, και γιατί δεν την είχα ανοιχτή και δεν είναι πάντα εύκολο να τα έχεις όλα live. Αλλά υπόσχομαι στο άμεσο μέλλον να έχω πολύ ωραίες εικόνες και με αυτά τα ψάρια. Επειδή η σεζόν κρατάει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, δηλαδή είναι ζεστά τα νερά και τα ψάρια αυτά κινούνται και στο μισό μέτρο νερό, είναι πολύ σημαντικό για τους extreme spinners να το δοκιμάσουν, παιδιά. Τα ψάρια λοιπόν αυτά βρίσκονται δίπλα στα βράχια και όταν λέω δίπλα εννοώ κυριολεκτικά δίπλα. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι μια βραχοτοπιά, δηλαδή να περπατάς παράλληλα και να ρίχνεις ακριβώς σύριζα στα βράχια? Τι είναι νησίδα και έχει κάποια σημεία τα οποία είναι βαθιά, δηλαδή αν είστε με σκάφος, και κάποια σημεία λίγο πιο ρηχά, ειδικά στους κάβους, όπως ένας κάβος όταν βγαίνει είναι πολύ καλό σημείο, είναι σημείο αναφοράς, διότι τα ψάρια ανεβαίνουν και από τις δύο πλευρές, από παντού, για να φάνε τη λία, καλόγριες και γύλους. Άρα, επειδή παρατηρήσαμε φέτος πολλές επιθέσεις, είδαμε ψάρια να ακολουθούν, είδαμε group, δηλαδή ψάρια μικρά από 2 ως 4-5 κιλά, αλλά σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Και τις περισσότερες φορές είχαμε και strike. Συνήθως το strike είναι στην πρώτη βολή, από την πρώτα κιόλας ανάκτηση, στα πρώτα χτυπήματα, και είναι βίαιο, που σημαίνει ότι θέλει καλό κάρφωμα και να είστε προετοιμασμένος, διότι μπορεί, να είστε προετοιμασμένοι, διότι τα ψάρια αυτά θα πάνε κατευθείαν στην πρώτη φυκιάδα που θα βρούνε ή πίσω από κάποιο βράχο για να βγάλουν το τεχνητό από πάνω τους και γενικά να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Βέβαια, αυτά τα προβλήματα που μας δημιουργούν στο καλάμι είναι τέλεια, γιατί βλέπεις μια συμπεριφορά πάρα πολύ έντονη και δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Συναγρίδες λοιπόν και φέτος, να ψάξετε με μεγάλα minnow, μεγάλα pencil, σιλικόνες και φυσικά το πιο ακραίο από όλα που μου συνέβη και θέλω να σας το πω, συναγρίδες στα top water, παιδιά. Κυνήγαγα λούτσους σε ένα μέρος, το οποίο θα είναι και επόμενο θέμα, και σηκώθηκε στα 20 μέτρα συναγρίδα, σκεφτείτε τώρα, στο απόλυτο μπλε, ανάμεσα σε λούτσους, μια ροζοκόκκινη χρυσαφή συναγρίδα να σπάει το μπλε και να θέλει να πάρει το τεχνητό από το λούτσο, όπως το ακούτε. Δεν πιστεύω ότι ζω. Αυτό το σκηνικό έγινε 2 φορές, καθώς ψάρευα κυρίως για τους λούτσους, και ανέβηκε μία μεγάλη συναγρίδα να αρπάξει το τεχνητό που ήταν ήδη πιασμένο, δηλαδή ήταν πιασμένος ένας λούτσος και τον έφερνε γύρα για να του πάρει το τεχνητό. Δεν μπορώ να τις περιγράψω αυτές τις εικόνες, αλλά σας λέω, σας το μεταφέρω, τι έζησα, για να το προσπαθήσετε περισσότερο και να το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή να ψάξετε περισσότερο άγριους τόπους, αν έχετε σκάφος να ταξιδέψετε να βρείτε λίγο πιο άγρια μέρη, μπορεί να μην τζιμπάει τίποτα άλλο και να χτυπήσει μόνο η συναγρίδα. Δηλαδή να πεις ότι δεν βαράει, δεν χτυπάει π.χ. ένα μελανούρι, δεν χτυπάει ένας λούτσος. Κι όμως οι συναγρίδες συνήθως αυτή την εποχή μέχρι Σεπτέμβριο ανεβαίνουν πάνω. Αυτό είδαμε. Μπορεί να μην πιάναμε τίποτα άλλο, αλλά μπορεί να πέραμε συναγρίδες. Ό,τι πιο κουφό. Και πολλές φορές ψάχναμε και μέσα στα βαθιά να τις βρούμε. Δεν πιάναμε κάποιο ψάρι, δεν βαράγανε. Σε τεχνικές, ας πούμε, του βυθού, όπως είναι το jigging, το intsigo ή τα υπόλοιπα. Αλλά μόλις πετυχαίναμε τα ψάρια στα ρηχά, είχαμε απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό και σας το ξαναλέω, σας το υπενθυμίζω και με βρίσκεται έτσι ενθουσιασμένο. Δεν έχω κάτι άλλο, ανυπομονώ να πιάσω στον αφρό για να σας το δείξω και αυτό. Δείτε αυτό το θέμα και μέχρι το επόμενο θέμα να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe και έρχονται πολλά καλοκαιρινά θεματάκια. Να είστε όλοι καλά. Κοίτα που κυλίμε στα φύτια γυρνάω. Την είδες?
Θα τη βγάλεις, θα τα καταφέρεις. Μην την αφήσεις. Έλα, όπως παλιά, όπως πέρυσι. Μπράβο. Στο πήρε εδώ μπροστά. Έχει μπει στα θήκια τώρα. Συνέχισε έτσι. Συνεχώς πίεση. Μπράβο. Ωραίος. Και πια πιάσε και λίγο την μπομπίνα. Καταλάβεις για να τη βγάλεις σιγά σιγά. Είναι μεγάλη, ε. Λίγο ακόμα. Ναι, καλό ψάρι. Μπράβο. Σερί, δύο συναγρίδες καπάκι. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. Έχει μπει μέσα στο φυκί, έχει μπει, ε. Ναι. Θα σας πάω από πάνω, περίμενε, σε πάω από πάνω. Εκεί, με την έχεις την πίεση, συνέχεια. Τη βλέπω. Τη βλέπεις. Από κάτω μας είναι. Ναι. Έχει μπει μέσα στο φυκί. Θα τη βγάλουμε από την άλλη, να την πάρουμε. Συναγρίδια ήταν, έτσι. Τι άλλο. Έτσι, συναγρίδια ήταν, ναι. Σιγά σιγά, έλα. Έλα, λίγο ακόμα. Και λίγο, και λίγο. Μην τις, και λίγο, και λίγο. Θα τη βγάλεις έτσι. Μπράβο, λίγο ακόμα την πήρες. Λίγο ακόμα. Μπράβο σου. Μπράβο. Έτσι, λίγο το χεράκι σου, καταλαβαίνεις. Λίγο την μπομπίνα για να τη σηκώσεις. Μπράβο. Να τη. Την έχουμε. Έλα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια από τα ίδια όπως πέρυσι είναι πάνω. Τα ίδια, τα ίδια. Δεν είναι κάτω πέρα, σαν να πούνει ζόρυβη. Πολύ δύναμη είχε, ναι, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Όχι, αυτή είναι πιο μεγάλη. Μπράβο ρε πάνω. Μπράβο, μπράβο. Ωραία χρώματα, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Καλοκαιρινό spinning, παιδιά. Δύο συναγρίδες, σε 5 λεπτά είχε κοπάδι. Ακολούθησε μία, πήραμε τη δεύτερη. Μετά από λίγη ώρα, μπαπ, λίγες βολές και το δεύτερο ψάρι. Τον είχα στο jigging και μου λέει πάμε για spinning. Είμαστε 10 ώρες από το πρωί, δεν έχουμε πιάσει τίποτα. Και πετάξαμε δύο τεχνητά και κάτσαμε τα ψάρια είναι ρηχά πολύ. Αυτά είναι. Περνάμε ωραία. Μπράβο, πάμε.